Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News. Με νέο βίντεο για τη σειρά κάνω ότι κοιμάσαι. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ότι θα δούμε στο επεισόδιο 7 και 8 στη σειρά. Επεισόδιο λοιπόν 7, 2 Οκτωβρίου. Μετά την αποκάλυψη λοιπόν του Ίκαρου για την προσωπική του σχέση με τον δολοφονημένο γυμναστή, οι υποψίες στρέφονται στον εκβιασμό του θύματος απέναντι στο διευθυντή του κολεγίου. Με τη στήριξη λοιπόν της πολιτικού και φίλης του, η αστυνομία ερευνάει το ενδεχόμενο μήπως ο εκβιασμός είχε να κάνει με τις εξωσυζυγικές του σχέσεις. Κάποιοι λοιπόν μαθητές του σχολείου έχουν ενοχληθεί με τη συμπεριφορά του Σταύρου, ο οποίος αρνείται τη συμμετοχή του στο χακάρισμα των κινητών. Όταν κυκλοφορήσει μία νέα φωτογραφία με σεξουαλικά υπονοούμενα εναντίον της Πέρσας, ο Νικόλας αναλαμβάνει προσωπικά να βρει τον άνθρωπο που το διέρευσε. Γιατί ο διευθυντής καλύπτει το μαθητή που τον εκβίασε. Ποιον άλλον υποπτεύεται για τις φωτογραφίες. Μετά λοιπόν από την πρόσληψη του λιμιού στο πολιτικό επιτελείο της Καμπίση, η σχέση του με τη Δάφνη γίνεται και πιο φιλική. Η σχέση λοιπόν του Νικόλα με τον κολλητό του αρχίζει να κλονίζεται με αφορμή τις αμφιβολίες του για τη σχέση του Κάσδαγλη με τη Δέσποινα. Ο Λάκης προσπαθεί να μάθει από τον Τόλι πληροφορίες για τη νύχτα που τον άφησε μόνο του στο κλαμπ και μέθησε. Η ζωή αρχίζει λοιπόν να αντιδράει με την αιμονή των φίλων της στο μακελιό του προηγούμενου σχολείου. Η Εφη πιέζει το Σταύρο να τη βοηθήσει να εκθέσουν τον διευθυντή του σχολείου. Ο πέρι αναλαμβάνει να κάνει φροντιστήριο στην Αμάντα για να περνάει λίγο περισσότερο χρόνο μαζί της. Γιατί η κόρη του Λυκειάρχη είχε απειλήσει το γυμναστή. Ποιο είναι ο πραγματικός λόγος που η Δέσποινα προστατεύει τον άντρα της. Η Άννα ανακαλύπτει τη σχέση του Πέτρου με την κόρη του Νικόλα. Ο θυμός της λοιπόν για το λιμνιό κορυφώνεται όσο τον ευλέπει να κρύβεται πίσω από το επιτελείο της πολιτικού. Ο Γιώργος πιέζει τον υπεύθυνο ασφαλείας του κολεγίου να του πει όλη την αλήθεια για τον Σταματάκη. Γιατί του ζήτησε να τραβήξει βίντεο τη γυναίκα του με τον γυμναστή, αφού γνώριζε ότι δεν είχαν κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Τι θα κάνει η Πέρσα όταν την ταπεινώσει η αστυνομία με την υποψία ότι κοιμόταν με τον διευθυντή του σχολείου. Επισόδιο λοιπόν 8, 3 Οκτωβρίου. Η σχέση του Νικόλα με την Πέρσα γίνεται όλο και πιο τρυφερή, ξεπερνώντας τις εντάξεις μεταξύ τους. Η Λέτα μαθαίνει ότι ο Γιώργος τράβηξε το βίντεο της μητέρας της με το γυμναστή, αλλά τον συγχωρεί όταν μαθαίνει από τον πατέρα της ότι τους προστατεύει. Ο Γιώργος καταλαβαίνει πως ο κολλητός του τον κάρφωσε από εκδίκηση και η στάση του απέναντι στο Σταύρο αλλάζει πάρα πολύ και βάζει λοιπόν σκοπό να τον εκθέσει. Η αστυνομία εξετάζει τον ενδεχόμενο να είναι το ίδιο πρόσωπο ο δολοφόνος με τον άνθρωπο που χακάρει τα κινητά. Η φιλία λοιπόν της Δέσποινας με τον Νίκαρο αρχίζει να τελειώνει όταν εκείνος ανοιχτά της λέει ότι ο άντρα τη κρύβεται πίσω από το φόνο. Κάνει λοιπόν μία προσπάθεια για να του εξηγήσει ότι ο φίλο του εκβίαζε μια σειρά από ανθρώπους. Ο Ικάρος δεν έχει σκοπό να καταλάβει. Η Έφη θέλει να μάθει το λόγο που ο φίλος της επιτέθηκε στο Σταύρο, χωρίς όμως να παίρνει καμία απάντηση. Η επιφύλαξη των φίλων της απέναντί του αρχίζει πλέον και την ενοχλεί. Η Αμάντα λοιπόν και ο Πέρις καταλαβαίνουν ότι έχουν κάτι παραπάνω από μία απλή φιλική σχέση. Η Δέσποινα σταματάει να είναι καχύποπτη με την Πέρσα, εκτιμώντας το γεγονός ότι και εκείνη στηρίζει τον άντρα της και τον βοηθάει με το κολέγιο ο Σταματάκης δεν κρύβει την εκτίμησή του για τον Νικόλα, αφήνοντας πίσω λοιπόν τις συγκρούσεις που είχαν. Ο Ήκαρος ξεχωρίζει το μάκι και τον παρουσιάζει στο νομικό του γραφείο ως τον πιο υποσχόμενο φοιτητή του. Γιατί λοιπόν η αστυνομία ζητάει από έναν μαθητή το υλικό που τράβηξε με το κινητό του το βράδυ της δεξίωση. Ο Κάσδαγλης πιέζει τη Δέσποινα να χωρίσει με το Σταματάκη. Η Άννα κρυβεί απόλυση στη σχέση του Πέτρου με την Άσια. Τι εκμυστηρεύεται η Λέτα στη μητέρα της. Γιατί ήταν επιθετική προς το γυμναστή. Τι του έκανε το βράδυ λίγο πριν το βρουν Αυτά φίλοι μου θα συμβούν από το επεισόδιο 7 έως το επεισόδιο 8 στη σειρά κάνω ότι κοιμάσαι. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. ¡Ya sas!